Πάμε και πάλι κυρίες και κύριοι στις κατεστραμμένες περιοχές που δοκιμάζονται. Στον Βλοχό Καρδίτσας μας περιμένει η Ελευθερία Σπυράκη για να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, Ελευθερία. Να πούμε την αλήθεια, Εύα, ότι όσο βραδιάζει η κατάσταση και η εικόνα που αντικρίζει κανείς εδώ είναι μια εικόνα καταστροφής, μία εικόνα θλίψης. Ε, πλέον το χωριό δεν κατοικείται ε, από αυτή τη μεριά τουλάχιστον που βρισκόμαστε εμείς, γιατί στην ε, πλευρά απ, την από πάνω υπάρχει κόσμος που α, κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν έχει ρεύμα. Όπως σας είπαμε, εδώ και μία εβδομάδα οι κάτοικοι βιώνουν έναν εφιάλτη. Επίσης να σας πω ότι όσο περνάει η ώρα και η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο βαριά, αποπνικτική. Λίγα μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε είναι μία μεγάλη έκταση στην οποία ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ένας χώρος που φυλάσσονταν πρόβατα. Ε, πριν από λίγη ώρα μας είπε μια κατοικός ότι στο συγκεκριμένο σημείο πνίγηκαν. Γύρω στα 120 πρόβατα. Ε, πλέον αυτό το θέμα το οποίο τίθεται σύμφωνα mm -hmm. με τους κατοίκου είναι τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, πότε θα έρθει κλιμάκιο να πάρει αυτά τα ζώα και να τα θάψει. Επίσης, κάτι το οποίο μας, μετα... μας μετέφεραν πριν από λίγη ώρα είναι ότι σε χωριό το οποίο βρίσκεται κοντά σε εμά, στη μεταμόρφωση συγκεκριμένα. Ε, οι ιδιοκτήτε ναι. ε, ζώων που πνίγηκαν, επειδή δεν έχει έρθει κάποιο να τα, να τα πάρει και να τα μεταφέρει σε ειδικό σημείο, σε ειδικό χώρο. Μας είπαν ότι τα φάβουν μόνοι του και απλά ρίχνουν από πάνω ασβέστη. Ε, έχουν αρχίσει και ανησυχούν για την κατάσταση, έχουν αρχίσει και ανησυχούν για την υγεία του και εκείνη και των παιδιών του και κάνουν έκκληση κάποιο αρμόδιο να έρθει εδώ να συζητήσει μαζί του την κατάσταση και να πάρθουν άμεσα τα μέτρα. Πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση λοιπόν στην Καρδίτσα και η υγειονομική κίνδυνη, αλλά και ο φόβο επόμενη μέρα για τι δουλειέ του, τα σπίτια του. Είναι αβέβαιο το μέλλον και πολύ μεγάλη ανησυχία. Ελευθερία Σπυράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.